Αλεξάνδρεια. Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης. Ο ποιητής του κλειστού χώρου, ένας ερημίτης της κάμαρας. Ο ποιητής της εσωτερικότητας που ζητά με αγωνία τον απόλυτο εγκλισμό, όπως συμβαίνει και με τον άνθρωπο της εποχής μας. Στον Καβάφη συναντάμε την πορεία του ηθελημένου εγκλισμού στα τείχη της ψυχής, μα και τη βήθηση σε ένα τραυματικό παρελθόν. Ακόμα κι όταν αποδρά από την ηθελημένη φυλακή του, διακατέχεται πάντα από έναν τρόμο ψυχής. Μήπως εισβάλλει εντός του ο έξω κόσμος. Παγκόσμια ημέρα βιβλίου αποφασίσαμε να τη γιορτάσουμε με ποιήση και με έναν ποιητή στον οποίο είναι αφιερωμένο το έτος 2013, στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Ήρεμα, απλά, χαμηλά και στοχαστικά διαβάζουμε ποιήση με τη συμβολή πολλών συμπολιτών μας, οι οποίοι με το διαφορετικό ηχόχρωμα της φωνής τους μας δίνει ο καθένας να αντιληφθούμε το ποιητικό έργο του Καβάφη με ένα διαφορετικό τρόπο. Σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον της Πινακοθήκης, με κεριά αναμένα, όπως ήταν τα χαρακτηριστικό εξάλλου του Καβάφη, που ποτέ του δεν έβαλε ηλεκτρικό στο σπίτι του, και σε χαμηλούς τόνους, για να δούμε και τις μυστηριακές μέρες της Αλεξάνδρειας. Δύο λόγια για το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει, μπορείς να μας πεις. Γενικά, ναι. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάγνωση ποιημάτων του Καβάφη σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή τα ιστορικά του, τα ειδονικά του και τα φιλοσοφικά του, τα οποία αναγνώσκουν οι συμπολίτες μας, και μελοποιημένα κομμάτια από Δίδη Σοφία Ερακαδάκη και Ξανθούλα Πορφυράκη. Να ταφινώσει δέσποινα, επιφανή ως αυτήν, Σπάρτιά του, βασιλέως μητέρα. Ζωνταν σε λίγες λέξεις, προσέχοντας με δέος τις κλίσεις και την προφορά. Και έπλυτεν ούκο λίγον έχοντας κουβέντες στιβαγμένες μέσα. Και αρχίζουμε να έχουμε θάρρος και καλές ελπίδες. Μα πάντα κάτι βγαίνει και μας σταματά. Ο Αχιλλεύς στην Τάφρονε μπροστά μας βγαίνει και με φωνές μεγάλες μας τρομάζει. Είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων. Θαρούμε πως με απόφαση και τόλμη θα αλλάξουμε τις τύχες στην καταφορά και έξω στεκόμεθα να αγωνιστούμε. Αλλά όταν η μεγάλη κρίση έλθει, η τόλμη και η απόφασή μας χάνονται. Ταράτεται η ψυχή μας, παραλύει. Και ολόγυρα απ' τα τείχη τρέχουμε, ζητώντας να γλιτώσουμε με την φυγή. Κι αν ο μωρός αυτός δεν με εκτιμήσει, θα πάγω στον αντίπαλό του τον γρυπό. Κι αν ο ηλίθιος κι αυτός δεν με προσλάβει, πηγαίνω παρευθύ στον Ιρκανό. Θα με θελήσει πάντως ένας από τους τρεις. Κι είναι η συνείδησή μου ήσυχη για το αψήφιστο της εκλογής. Βλάπτουν κι οι τρεις τους την Συρία το ίδιο. Αλλά κατεσταμένος άνθρωπος, τι φταίω εγώ. Ζητώ ταλέπορος να μπαλωθώ. Ας φρόντιζαν οι κρατεοί θεοί να δημιουργήσουν έναν τέταρτο καλό. Με τα χαρά στα πήγαινα. Σαν έτοιμο.